Πάμε λοιπόν στον Μπάμπιτο Κουλούρα και στην Νικολέτα Ρούσου Κουλούρα. Η αγαπημένη και διαχρονική Φραγκοσυριανή έρχεται να μας κάνει πιο όμορφο το τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Πώς είστε? Πολύ ωραία, εσείς πώς είστε? Είμαστε καλά. Κύριε Μπάμπη, μας... Αγάπη από την κορυφή της Ανοσύρου, από το μεσαιωνικό οικισμό της Ανοσύρου, την πατρίδα δεν θυμάμαι Βαβακάρη. Η Νινεμία γενικά μας έχει λείψει, η Νινεμία σας. Η ομορφιά της ψυχής σας, αυτή η χαλαρότητα και ο τρόπος που μιλάτε και απευθύνεστε στο τηλεοπτικό κοινό και σε εμάς προσωπικά, μας έλειψαν και τα έχουμε πει μόνο μία φορά. Πάμε να ξαναθυμηθούμε λίγο τι είναι, τι πρεσβεύει ο Μπάμπης ο Κουλούρας. Προχτές έκλεισα τα 75 χρόνια. Στο TEDx της Πάτρας είχα πει ότι οι ευκαιρίες και τα όνειρα δεν έχουν ηλικία. Γιατί εγώ ξεκίνησα να ταξιδεύω τον Καβάφη, τον Κάτσο και τον Καβαδία στον κόσμο όταν ήμουν 60 χρονών και έχω κάνει 80 ταξίδια σε όλη τη γη. Σίδνεϊ, Αδελαϊδα, Νέα Υόρκη, Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Ελσίνκη, ναι. Κυψέλες, Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, στα δύο μέγαρα μουσικής. Όλα αυτά τα ταξίδια τα έκανα μετά τα 60. Δηλαδή τα όνειρα και οι ευκαιρίες δεν έχουν ηλικία. Αυτό θέλω να πω στους ανθρώπους. Και σου δίνουν χαρά και ζωή όλα αυτά να ονειρεύεσαι. Αν μπορείς χωρίς να είσαι δούλος των ονείρων, λέει ο Κίπλινγκ, και αυτό κάνω εγώ τόσα χρόνια. Για πάμε, για πάμε. Ό,τι θέλετε εσείς. Φραγκοσυριανή είναι η παραγγελιά, βέβαια τώρα. Έχω ένα μικρό παράπονο. Πάμε. Έχουμε δώσει μεγάλη προτεραιότητα στην Φραγκοσυριανή και στο ναι, Μάρκο του Βαβακάρη. Ναι. Και ξεχνάμε ότι αυτή η πολιτεία η μαγική ναι, που έγινε από τους πρόσφυγες της σφαγής της Χίου και των Ψαρών και μετά από τους Μικρασιάτες είναι μια μαγική πόλη που έχει απ' όλα. Είναι ένα πολυπολιτισμικό κέντρο ζωής η Σύρος, ας πούμε. Εδώ παίχτηκε η πρώτη όπερα, εδώ έπαιξε η Κοτοπούλη, η Παπαδάκη, εδώ έγινε η πρώτη απεργία στο Νεόριο, εδώ έγινε το πρώτο ατμόπλοιο, εδώ συνδέθηκε η Ελλάδα με το εξωτερικό τηλεγραφικά, εδώ έγινε η πρώτη ατμοπλοεία. Εδώ ήταν 50 βιομηχανίες. Εδώ δάνεισε χρήματα πολλά την Ελλάδα, αλλά και βοήθησε την Κρητική Επανάσταση, η Σύρος. Μπράβο σας, μπράβο σας που πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Είναι το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής, είναι το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Κιθάρας, το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, το Φεστιβάλ Ταινιών, το Φεστιβάλ Όπερας, δηλαδή τόσα πράγματα και σκοπεύαμε μόνο στο ρεμπέτικο. Θέλω να πω ότι η Σύρα είναι η πατρίδα του Μάρκου Βαβακάρη και μεγάλη μας τιμή και μαγιά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Γι' αυτό θέλω επειδή να πω. Πολύ καλά κάνετε κύριε Κουλούρα, ένα τίτλο έπρεπε να βάλουμε και διαλέξαμε τη Φραγκοσυριανή. Οι επόμενες συνδέσεις θα αναλύσουμε όλα αυτά τα οποία μας είπατε. Λοιπόν, ναι, βάλτε μας μουσικά στο κλίμα. Το μεγαλείο της ψυχής σας θέλουμε να δούμε. Η Νικολέτα, η γυναίκα μου, είναι Φραγκοσυριανή. Ναι. Είναι και πολύ γλυκιά. Λοιπόν, για πάμε. Ναι, γεια σας, γεια σας, κυρία Νικολέτα, γεια σας. Με την Νικολέτα έχω δύο θαυμάσιες γιους, τον Φραγκίσκο και τον Έφυξη. Να τους χαίρεστε, να τους χαίρεστε, κύριε Κουλούρα. Έχω τον Φραγκίσκο μου, ο οποίος είναι ηχολήπτης του Οικονομόπουλου και μπράβο, κάνεις το κλιπ. Πάμε, ξεκινάμε. Τι θέλετε να σας πω, τι θέλετε να κάνω. Ό,τι θέλετε εσείς, τα αφήνω σε εσάς. Λοιπόν, να σας είχα πει ότι όταν ήμουν 15 χρονών είχα την ευκαιρία να παίξω με τον Βαβακάρη μαζί, έτσι. Σας το έχω πει αυτό. Βέβαια, το έχουμε πει, το έχουμε συζητήσει. Τώρα, εδώ η πόλη αυτή, κάθε μέρα δηλαδή, υπάρχει ένας οργασμός πολιτισμού, ας πούμε. Τώρα, πριν από λίγο, ήρθαν τα τρία κότερα του Παναγιώτη του Τσάκου με έκθεση υλικού από την Επανάσταση μέσα στο ένα του κότερο. Μάλιστα. Τραγουδάει ο Λέκα το βράδυ. Προχθές ήταν ο Κορκολής, αντίπροχθες ήταν ο Χατζινάσιος. Έτσι, όπρα... μπράβο. Κόμβος πολιτισμού. Κύριε Κουλούρα, έχουμε ένα λεπτό, μην το χάσουμε. Βάλτε μας μουσικά στο κλίμα που μόνο εσείς ξέρετε. Και το μόνο σίγουρα από Σεπτέμβρη θα τα ξαναπούμε πάλι. Θα χαρώ πολύ να μιλήσουμε και για τους άλλους ποιητές μας. Βέβαια, βέβαια. Πάμε. Σήμερα είναι 4 χρόνια κλείνουν που έφυγε από κοντά μας, πέταξε προς την αιωνιότητα ο Μάνος Ελευθερίου, ένας σπουδαίος Ιδιανός ποιητής έτσι και πνευματικός άνθρωπος. Ο Μάνος Ελευθερίου και είναι μια σπουδαία μέρα για μένα, ήταν φίλος μου αγαπημένος. Μάλιστα. Έτσι. Πάμε. Τι να σας πούμε, θα είναι λοιπόν. Πάμε βέβαια, περιμένουμε. Μια φλόγωση, μια φλόγα, έχω μέσα στην καρδιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει Φραγκοσυριανή.
λες και μάλια μου έχεις κάνει πλακοσύνια. Καλό καλοκαίρι, ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη που μας δείχνετε. Να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μας πάμε.